Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Τομόπουλε, σε εσάς και σε όσους μας ακούν. Ήρθαν τα νέα μας, ήρθαν τα προβλήματά μας. Σε ερημώνει, λέει η Καστοριά, ο κύριος Κοτάκης στην Εστία, αλλά και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι στους χάρτες όλων των εφημερίδων για το πώς εισάγονται και όλα τα υπόλοιπα. Πράγματι ερημώνει το Πανεπιστήμιο. Με ένα μόνο νούμερο θα καταλάβει ο καθένας. Από τις 4.600 φοιτητές που έπαιρνε το Πανεπιστήμιό μας, πήρε 1.700. Καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύει συνολικά το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, πάρα πολλά τμήματα στην Κοζάνη, τα τμήματα των Γρεβενών. Σε εμάς κινδυνεύουν δύο τμήματα και στην Φλόρινα το τμήμα γεωπονίας, το γνωστό φυτικής παραγωγής που για πάρα πολλά χρόνια ήταν ένα καταξιωμένο τμήμα. Και όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα σε μια χρονιά εν μέσω πανδημίας, με τις δυσκολίες της τηλεδιάσκεψης, με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι τελειόφοιτοι του Λυκείου, έρχεται και θεσπίζει ελάχιστη βάση εισαγωγής και λέει ότι εάν δεν έχεις αυτή τη βάση δεν μπορείς να μπεις στο πανεπιστήμιο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ένας πολύ μεγάλος αριθμός αποφύτων να μην μπορέσει καν να κάνει μηχανογραφικό, γιατί το σύστημα τον πετούσε έξω. Και από αυτούς που κάνανε, περίπου 20.000 παιδιά μείνανε εκτός της ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ με το προηγούμενο σύστημα θα είχαν περάσει. Όλο αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό λέμε ότι το κάνει η κυβέρνηση γιατί θέλει να δημιουργήσει πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια. Βάζει βάση εισαγωγής στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά καμία προϋπόθεση πέραν από το να τα έχει η τσέπη των παιδιών αυτών για τα ιδιωτικά κολέγια. Και ξέρετε, υπάρχει και ένας κινησμός από αυτήν την κυβέρνηση. Την ώρα που αποκλείστηκαν 20.000 παιδιά από τα πανεπιστήμια, την ίδια ώρα ο κύριος Μητσοτάκης περιχαρής ανακοίνωσε ότι πάει για τετραήμερο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να εγγράψει την κόρη του στο Yale. Ένα πανεπιστήμιο με πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος, το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει μια λαϊκή οικογένεια για να σπουδάσει το παιδί της, το οποίο αποκλείστηκε από αυτή την κυβέρνηση. Καλά, αυτό δεν το κάνουν όμως όλες οι πατριές των πολιτικών. Κοιτάξτε, όχι, δεν το κάνουν όλοι. Ακόμη και στη Νέα Δημοκρατία, αν δείτε, ο κ. Καραμαλής δεν το είχε κάνει. Τα παιδιά του δώσανε πανελλήνιες. Εδώ μιλάμε για τον κινησμό, τον απόλυτο κινησμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και το τραγικό δεν είναι μόνο στην δική μας περιοχή, αλλά συνολικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Να σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Φέτος είχαμε τις τεράστιες πυρκαγιές στην Εύβοια, στη Μεσσηνία, στην Ηλία. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση, την ώρα που έχουν καταστραφεί πάνω από 1.000.000 στρέμματα δασικού πλούτου, και με αυτή την επιλογή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής δεν περνάει κανένας υποψήφιος στα 4 από τα 5 τμήματα δασολογίας της χώρας. Είναι χωρίς φοιτητές πρωτοετής τα 4 από τα 5 τμήματα δασολογίας. Όταν το σχεδιάζανε αυτό δεν ήξεραν ότι θα γίνουν τόσες πολλές ζημιές, δεν τους πήγε το μυαλό. Τι θα πει δεν τους πήγε το μυαλό? Εμείς γιατί δεν υπάρχει πάλι. Κάντε λάθος κύριε Τομόπουλε. Τους πήγε το μυαλό γιατί αυτή ήταν η στόχευσή τους. Αυτό θέλανε. Να αφήσουν έξω όλα αυτά τα παιδιά για να αναζητήσουν ιδιωτικά κολέγια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Το λέω με την έννοια ότι ποτέ 103 κενές θέσεις στα όπλα. Ναι, αυτό και αν είναι αυτά. Στην αρχιτεκτονική της Ξάνθης, που το Πολυτεχνείο της Ξάνθης είναι από τα καλύτερα πολυτεχνία της χώρας, δεν έχει περάσει ούτε ένας πρωτοετής φοιτητής. Εδώ λένε, είπε και τον κύριο Τσικαλάγια, ότι μήπως η Επιτροπή εκεί έχει βάλει υψηλούς
γίνεται τώρα, αυτή είναι η πολιτική. Διότι στα Γιάννενα καλύφθηκε 100%. Γιατί προφανώς υπήρχε η επιλογή υποψηφίων που είχαν καλύτερη ίσως επίδοση, ιδιαίτερα στα μαθήματα τα οποία είναι τα επιπλέον μαθήματα που δίνουν τα παιδιά για την αρχιτεκτονική. Ναι, δεν είναι οξύμορο όμως τα Γιάννενα γίνεται 100%. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής επιλογής. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση αυτή ήθελε να εκενώσει τα πανεπιστήμια για να δημιουργήσει πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια, και το μόνο που την ενδιέφερε αυτή την κυβέρνηση για τα πανεπιστήμια είναι να διορίσει αστυνομικούς για πανεπιστημιακή αστυνομία. Γιατί τα παιδιά μας αντιμετωπίζονται λίγο πολύ ως ταραξίες, ως εγκληματίες. Αυτά είναι ζητήματα ιδεολογικής κατεύθυνσης αυτής της κυβέρνησης. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα έκανε στην πιο κρίσιμη και την πιο δύσκολη εκπαιδευτική χρονιά εξαιτίας της πανδημίας. Κατήργησε 37 πανεπιστημιακά τμήματα σε όλη την επικράτεια. Έβαλε την ελάχιστη βάση εισαγωγής και ζητάει τώρα από τα πανεπιστήμια να συγχωνεύσουν επιπλέον τμήματα ή να τα καταργήσουν. Τους δίνει αυτή την εντολή και μετά τι θα πει, ότι φταίει το πανεπιστήμιο για την συγχώνευση, την κατάργηση? Είναι απαράδεκτη αυτή η στάση της κυβέρνησης. Να σας πω για την Καστοριά. Ναι, ναι. Στην Καστοριά φέτος είχαν εγκριθεί από το πανεπιστήμιο 161 θέσεις για το μαθηματικό. Ναι, το οποίο δημιούργησε πρόχειρα ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Εντάξει, αλλά πέρσι περάσανε 100 φοιτητές και η δουλειά που έγινε στο πανεπιστήμιο από την εκπαιδευτική κοινότητα, από το διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σπουδαία, και αυτό το λένε και τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό και η υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα. Δημιούργησε λοιπόν ο κ. Τσικαλάγιας, βέβαια, όλα αυτά τα λέει για να δικαιολογηθεί. Όπως ναι, αλλά μέχρι πού να δικαιολογηθεί? Το τμήμα φροντίδας και αγωγής προσχολικής ηλικίας, τι είχαμε και τι χάσαμε? Δεν το είχαμε, βρε αδερφέ, αυτά ξέρετε, θέλουν χρόνο. Χθες, κύριε Τωμόπουλη, προχθές, ναι, ναι, ήμασταν σε μια εκδήλωση που έκανε ο Σύλλογος Υποτροφιών, όπου δόθηκαν υποτροφίες σε παιδιά από τον Σύλλογο Ομόνια Νέα Υόρκη. Σε αυτήν την εκδήλωση υπήρχε μουσική παρουσία του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς, το οποίο δημιουργήθηκε το 2017 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν το 2018 είχε βγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το έκλεινε, θα έλεγε δεν είχαμε τίποτε, τι χάσαμε. Μέσα στα 3 χρόνια λειτουργίας του, εάν ήσασταν παρόν, θα βλέπατε ένα πολύ υψηλού επίπεδου μουσικό σχολείο που αυτή τη στιγμή είναι, θα έλεγα, από τα καλύτερα στη χώρα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, ναι, ναι, όταν κάτι δημιουργείται, δεν μπορείς να λες επειδή δημιουργήθηκε σήμερα το καταργώ αύριο, τι είχα και τι έχασα. Του αφήνεις το χρόνο να μπορέσει να λειτουργήσει και να αναδειχθεί. Το μαθηματικό λοιπόν τμήμα στην Καστοριά πέρσι πήρε 100 φοιτητές, οι οποίοι μάλιστα από αυτά που μαθαίνω είναι και εξαιρετικοί στις επιδόσεις τους. Είπε ο κ. Τσικαλάγης, πότε θα αποφοιτήσουν? Αυτοί που μπήκαν φέτος στο πανεπιστήμιο, πότε θα αποφοιτήσουν? Μα κανείς δεν ξέρει πότε θα αποφοιτήσει ένας μαθητής. Είναι επιχειρήματα. Αυτά, με συγχωρείτε, αλλά είναι ένα αφήγημα που προσπαθεί να δικαιολογήσει πράγματα που δεν δικαιολογούνται. Από τους 161 λοιπόν που θα έπρεπε φέτος να έχει το μαθηματικό, πήρε 6 με προοπτική να γίνουν το πολύ 12 με τις μεταγραφές. Το πολύ, από τους 161. 150 λοιπόν παιδιά δεν ήρθανε στην Καστοριά και μείναν οι θέσεις κενές. Στο τμήμα ψηφιακών μέσων υπήρχαν 238 θέσεις για εισακταίους και εισάχθηκαν 88. Και έμειναν κενές 150. Άλλες 150 κενές θέσεις. Σύνολο 300 παιδιά μέχρι τώρα. Και από τα υπόλοιπα τμήματα
γιατί διάβασα ότι λέει ο συνάδελφός μου ότι είχαμε 100% κάλυψη, πάλι υπήρχαν κενά. 10 κενές θέσεις στο τμήμα της πληροφορικής και 6 στο οικονομικό, επειδή υπήρχε η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Συνολικά στη χώρα 20.000 παιδιά μείνανε εκτός πανεπιστημίων. Και τα κυβερνητικά στελέχη διαφημίζουν ιδιωτικά κολέγια. Και η υπουργός με περισσή χαρά λέει απεγκλώβησε αυτά τα παιδιά από το πανεπιστήμιο για να πάνε να γίνουν εργάτες και εργαζόμενοι κάπου αλλού. Μα ήθελαν να γίνουν εργάτες και εργαζόμενοι, δεν θα φοιτούσαν. Και δεν προσπαθούσαν να πάνε να μπουν σε πανεπιστήμιο. Η παιδεία είναι η μεγαλύτερη επένδυση και ο μεγαλύτερος πλούτος για έναν άνθρωπο. Και ειδικά στην εποχή της τέταρτης τεχνολογικής επανάστασης. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να δίνει τέτοιο μήνυμα και να αφήνει και να καρατομεί τους νέους μας που δίνουν μάχη για να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερα εφόδια για τη ζωή τους. Και αυτό αφορά τους νέους αλλά και την κοινωνία ολόκληρη. Γι' αυτό άλλωστε οι γονείς, οι κηδεμόνες είναι υποστηρικτικοί στην προσπάθεια των νέων παιδιών. Όλα τα επαγγέλματα είναι επαγγέλματα τα οποία είναι αξιοπρεπή, ανεξάρτητα από το αν έχεις ή όχι πτυχίο. Η γνώση όμως είναι αυτή που σου δίνει τα μεγαλύτερα εφόδια στη ζωή. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία παρένθεση, να συγχαρώ όλα τα παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να τους ευχηθώ καλή πρόοδο, αλλά να συγχαρώ και όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτή την επίπονη προσπάθεια και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους, γιατί οι ευκαιρίες δεν τελειώνουν. Όμως δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να μην ενδιαφέρεται για τη νέα γενιά της πατρίδας μας. Είδα μερικά δημοσιεύματα ότι μπορεί να επανέλθει το Υπουργείο Παιδείας και να κάνει κάποιες ανακατανομές. Υπάρχει τέτοιο δεδομένο? Καλά, κύριε Τομόπουλε, ειλικρινά σας λέω ότι εγώ έχουν εκτεθεί σε κάποιες σχολές γι' αυτό. Ότι έχουμε την χειρότερη ηγεσία στο Υπουργείο Παιδείας αυτή τη στιγμή. Και αυτό το έδειξε από την πρώτη στιγμή. Με το που εκλέχθηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την πρώτη εβδομάδα κατήργησε τη νομική σχολή πατρών. Τώρα δημιουργείται σε ένα μεγάλο ιδιωτικό κολέγιο νομική σχολή, την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ διαφημίζει η κυβέρνηση να πάνε εκεί τα παιδιά για να πληρώνουν. Κατήργησε με το που εκλέχθηκε τα τμήματα, τα δύο διετή στην Καστοριά, τα οποία θα στεγαζόταν στην Ομόνοια, στο πρώτο γυμνάσιο, στο κτίριο που προοριζόταν για την αρχιτεκτονική σχολή. Κατήργησε το τμήμα φροντίδας και αγωγής προσχολικής ηλικίας, που θα ήταν το τρίτο αντίστοιχο τμήμα στη χώρα, με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Είπα στον κύριο Τζικαλάγια ότι δεν καταργίζεται αυτά, λέγοντας ο κύριος Τζικαλάγιας ότι όταν μοιραζόντουσαν με ΤΕΗ αξιόλογα, εμείς εδώ στην Καστοριά κρατούσαμε ομπρέλα. Δεν αφορούσε εντάξει, βέβαια τη δική σας θητεία. Είπα ότι ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσικαλάγιας και το γραφίζει κάποιος άλλος. Που στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια ήταν, αλλά ξέρετε κάτι. Ναι, ναι. Εγώ δεν ρίχνω όλη την ευθύνη στον κύριο Τσικαλάγια. Όποιος και αν ήταν στη θέση του σήμερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια πολιτική θα ακολουθούσε. Γιατί αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης αυτής. Άρα την ίδια πολιτική ακολουθεί και υπουργός παιδείας. Βεβαίως. Αυτή είναι η πολιτική της κυρίας Κεραμέως με την έγκριση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσικαλάγιας απλά δεν υψώνει το ανάστημά του. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Αν την αλλάξει τώρα που λένε για ένα σχηματισμό, έκανε το ίδιο ερώτημα και στον κύριο Τσικαλάγια, σημαίνει ότι είναι αποτυχημένη? Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Αν την αλλάξει. Θα αλλάξει. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για μία υπουργό παιδείας η οποία δεν στήριξε το δημόσιο σύστημα της παιδείας. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με την αλλαγή της. Γιατί αυτή η πολιτική είναι τελικά η πολιτική που έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Τώρα πάμε, κλείσαμε με το θέμα της παιδείας. Έχουμε κάτι άλλο?
Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς από την δική μας πλευρά, όπως είπε και ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας, δεσμευόμαστε ότι θα την αποκαταστήσουμε την αδικία αυτή, συνολικά όσον αφορά τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας, με την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και με την επαναφορά των τμήματων που είχαμε δημιουργήσει. Και αυτό αφορά και τη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα την δική μας περιοχή, την Καστοριά. Την Παρασκευή υπήρχε σύσκεψη από την Ελληνική Ομοσπονδία και παραστήκατε εκεί. Δεν βγάλατε ούτε εσείς τέτοιο τύπου, ούτε ο κύριος Τσικαλάγιας, ούτε κάποιος από τους παρευρισκόμενους εκτός από τον βουλευτή Κοζάνης. Κοιτάξτε, υπήρχε πράγματι, δέχτηκα μία πρόσκληση από την Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας, η οποία ήταν μία πρόσκληση αγωνίας. Ότι ο κλάδος δεν πάει καλά και ότι αυτό οδηγεί σε πάρα πολλά προβλήματα την περιοχή και μάλιστα έγραφε και ότι θα γίνουμε μία πόλη γερόντων. Πεθαίνουν Καστοριά και Ευβόλιο. Λοιπόν, ανταποκρίθηκα λοιπόν στην πρόσκληση αυτή. Έγινε μία συζήτηση, εκεί υπήρξε κυρίως η συζήτηση για το πώς μπορεί να στηριχθεί ο κλάδος από την κυβέρνηση με την παράταση για τους εργαζόμενους με το πρόγραμμα με τα 543 ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο. Και εκεί είπαμε ότι θα σταλεί μία επιστολή από όλους προς τον Πρωθυπουργό ώστε να μπορέσει να επιληθεί το θέμα αυτό. Να σας πω όμως ένα τελευταίο νέο. Ενώ λοιπόν η πρόσκληση ήταν μία πρόσκληση αγωνίας ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, μου στάλθηκε μία επιστολή στο email μου από την Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας για να στείλουμε στον Πρωθυπουργό, στην οποία επιστολή ευχαριστούμε την κυβέρνηση για την αμέριστη συμπαράστασή της όλο αυτό το διάστημα που στηρίζει τον κλάδο της Γουνοπίας και ζητάμε την παράταση της αναστολής. Εγώ απάντησα και σας το λέω και σας δημόσια ότι δεν μπορώ να συμμετέχω και να υπογράφω ένα κείμενο σε αυτό το ύφος. Αφού όλα πάνε καλά, ένα κείμενο δηλαδή που ευχαριστούμε την κυβέρνηση για όλα αυτά που έχει κάνει για μας και τους ζήτησα να αποσύρουν την υπογραφή μου, γιατί εγώ θεωρώ ότι όταν πας να διεκδικήσεις, πας με δυναμισμό. Και σημαίνει ότι έχεις προβλήματα. Δεν πας ούτε με παρακαλετό ούτε με ευχαριστήριο. Γιατί είπε και ο κύριος Τσικαλάγης ότι η κυβέρνηση έκανε πάρα πολλά για τον κλάδο. Και λέω, αν έκανε πάρα πολλά, προς τι τότε αυτή η συνάντηση η οποία λέει Καστοριά και Βόλιο πεθαίνουν. Ακριβώς αυτό σας λέω. Δέχτηκα λοιπόν μια πρόσκληση όπου πεθαίναμε ως περιοχή και ζητάνε από μένα να υπογράψω μια επιστολή που ευχαριστώ την κυβέρνηση που όλα πάνε καλά. Με τις επιστρεπτές προκαταβολές οι οποίες... Εντάξει, υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν το 50%. Τι γίνεται όμως με τους μικρούς οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα? Τι γίνεται με τους γουνεργάτες? Τι γίνεται με τους αυτοαπασχολούμενους? Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να συμμετέχω σε μία επιστολή η οποία δεν παρουσιάζει τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και όπως αποτυπώθηκαν στην πρόσκληση που δέχθηκα από την Ομοσπονδία. Άρα δεν συνυπογράφεται. Θα συνεχίσω βέβαια με τον θεσμικό μου ρόλο να στηρίζω τον κλάδο, να στηρίζω τις μικρές επιχειρήσεις τους γουνεργάτες όπως έκανα και όλο αυτό το διάστημα. Θα θυμάστε γιατί κατά καιρού σας έχω στείλει όλες τις δράσεις που έχω κάνει με επίκαιρες ερωτήσεις, με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, με συναντήσεις στην Αθήνα για τα θέματα αυτά. Αυτό θα συνεχίσω να το κάνω με όλες μου τις δυνάμεις. Δεν συνυπογράφεται δηλαδή. Εάν το κείμενο παραμείνει ως έχει, όχι. Μάλιστα. Εάν αλλάξει και μπορέσω κι εγώ να κάνω τις παρατηρήσεις μου, ναι, αλλά έτσι όπως έχει το κείμενο, όχι. Γιατί διαφωνώ τελείως με το ύφος του, το οποίο είναι και αντιφατικό με την πρόσκληση που δεν έχει. Μα εύλογα γεννιέται το ερώτημα, αφού πεθαίνεις, πώς γίνεται να ευχαριστείς? Μα
αυτό ακριβώς. Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Από την μια στάλθηκε μία πρόσκληση όπου πραγματικά υπήρχε αποτυπωμένη αγωνία για τον κλάδο, και από την άλλη λέει αναγνωρίζουμε στην επιστολή που θέλουν να στείλουν την αμέριστη συμπαράσταση της κυβέρνησης, την ευχαριστούμε γιατί στάθηκε με αξιοπιστία αρρωγός μας σε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης. Αυτό τώρα είναι και αντιφατικό. Σας λέω, εγώ ήδη έχω ενημερώσει ότι εάν παραμείνει έτσι το κείμενο δεν θα συμμετέχω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.